είναι γνωστή η κατάσταση στο Λύκειο και επειδή πιστεύω ότι είναι προαπαιτούμενο στην σωστή εκπαίδευση και στη μάθηση στη σωστή λοιπόν εκπαίδευση και στην εκμάθηση η άνεση κατά τις ώρες της διδασκαλίας, η ερώτηση που κάνω είναι υπάρχει κάποιο πρόβλημα ή δεν προβλέπεται για όσο χρόνο από τη νέα βέβαια σχολική χρονιά θα κρατήσει αυτή η άτακτη ας πούμε εικόνα που υπάρχει να γίνονται τα μαθήματα πρωί και απόγευμα ένα δάξο στο καινούργια κτίρια επάνω στην Κοτοράβη. Αυτή είναι η ερώτηση. Έχω μια απορία. Διότι μπορεί να γυρνάμε κάποιες δεκαετίες πίσω, γιατί εμείς τα ζήσαμε αυτά σε πολύ μεγάλα γυμνάσια. Και είναι πιο τραγικό να είναι σαν κοντέινερ και να έρχεστε εδώ να λέτε και να περιγράφετε. Δεν υπάρχουν κοντέινερ. Λέω. Κύριε Ζαφυρούπουλε, ας τελειώσει. Είναι πιο τραγικό. Μπορώ να μιλήσω. Και η αποκλήρωση στο Κοντοράβη δεν υπάρχει καινούριο. Και το ξέρω. Τι είπα. Το γυμνάσιο. Ένα αλλάξει. Αλλού είναι. Το Λύκειο είναι αλλού. Να πάει στο γυμνάσιο. Τώρα φαντάζομαι ότι τη στοιχειώδη λογική την έχουμε όλοι. Λοιπόν, για να το κάνω πιο λιανά για όσους δεν καταλαβαίνουν. Είναι τραγικό να έρχεται και να περιγράφεται αυτές τις καταστάσεις που όντως υπάρχουν και να έχουμε ένα καινούριο κτίριο στο οποίο μετά από σύμφωνη γνώμη βεβαίως και των συλλόγων γονέων και των δευτερογάθμων επιτροπών και όλων των καρδινάλιων που μπορεί να χρειαστούν να αποφασιστεί να πηγαίνει εναλλάξ το γυμνάσιο και το Λύκειο στα καινούργια κτίρια. Δεν είναι κάτι το οποίο με εκφράζει διότι μου θυμίζει παλαιότερες εποχές που εμείς πηγαίναμε σε σχολεία της Αθήνας με αυτόν τον τρόπο και πολύ μεγάλα, όμως προκειμένου κάποια παιδιά να κρυώνουν, να μην μπορούν να παρακολουθήσουν ή να είναι μέσα σε κοντέινερ σαν σεισμόπληκτη, προτείνω αυτό και ρωτώ γιατί δεν μπορεί να γίνει.